σας, αγαπητοί μου φίλοι. Στο πρώτο μάθημα είχαμε πει από την εισαγωγή ότι θα ασχοληθούμε με τη θέση της κιθάρας. Δηλαδή, με τον τρόπο με τον οποίο κάθεται ένας κιθαρίστας. Πριν περάσω στην περιγραφή του πώς καθόμαστε, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε κάτι πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό, το οποίο ξεκινάει από κλασική ερώτηση των μαθητών. Με ποια κριτήρια, με ποιο κριτήριο μάλλον, αγοράζουμε μία κιθάρα. Με ποιο κριτήριο θα μπείτε σε ένα μαγαζί και θα ζητήσετε κλασική, ακουστική, ηλεκτρική. Τι είναι αυτό το οποίο θα σας κάνει να διαλέξετε μία από αυτές τις κιθάρες. Ηλεκτροκλασική, ηλεκτροακουστική. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Κάθε κιθάρα εκφράζει ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής. Το ζητούμενο όμως είναι ότι για να φτάσει κάποιος στο σημείο να χρησιμοποιήσει μία ηλεκτρική κιθάρα για να παίξει ροκ, για παράδειγμα, ή μία ηλεκτροακουστική κιθάρα για να παίξει λαϊκά τραγούδια και να συνοδέψει τον εαυτό του, ή μία κλασική κιθάρα για να τη χρησιμοποιήσει ως ακουστική, θα πρέπει να έχει κάποιο υπόβαθρο τεχνικής, όπως λέμε. Θα πρέπει να ξέρει να το χρησιμοποιήσει το όργανο σωστά, ώστε να μην κουράζει τα δάχτυλά του και όλα τα θετικά που αναφέραμε στο προηγούμενο μάθημα. Επομένως λοιπόν, από αυτό καταλαβαίνετε εύκολα ότι για να αγοράσουμε μια κιθάρα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πόσο σοβαρά θα ασχοληθούμε με την κιθάρα και με ποιο και αν μας ενδιαφέρει η πραγματική γνώση της κιθάρας και όχι απλά επιπόλαιες συμπεριφορές οι οποίες τελικά μπορούν να οδηγήσουν την κιθάρα στο τουλάπι. Ίσως πολλοί από εσάς να βρεθήκατε στα χέρια μια κιθάρα από κάποιο δώρο που σας έκανε. Και να πείτε, έχω μια ηλεκτρική κιθάρα. Γιατί να μην μάθω να το χρησιμοποιώ. Γιατί να μην μάθω να παίζω λίγο. Χωρίς να έχετε στόχο, ούτε διπλώματα, ούτε να γίνετε σολίστ, ούτε όλα αυτά που αναφέραμε. Εδώ και πάλι μπορώ να πω ότι μετράει ο σωστός τρόπος που θα ξεκινήσετε. Τι εννοώ ο σωστός τρόπος. Το 100% της πρώτης περίοδου, του πρώτου διαστήματος που θα ασχοληθεί με την κιθάρα, θα πρέπει να αφορά δύο πράγματα. Το ένα είναι το πώς θα κάθεστε και το δεύτερο το πώς θα τοποθετήσετε τα δάχτυλά σας επάνω στην κιθάρα. Αυτά τα δύο πράγματα θα σας οδηγήσουν στο σωστό τρόπο να μάθετε τελικά το είδος το οποίο σας ενδιαφέρει. Αν θα μου πει κάποιος, δάσκαλε, να κάτσω εγώ να ζαλιστώ τώρα με τόσες ασκήσεις και τόσα πράγματα για να κάτσω να παίξω δύο συγχορδίες που θέλω να μάθω. Μα δύο συγχορδίες. Θα μου δείξω που θα βάλω τα δάχτυλά μου, θα τις χτυπήσω, θα τραγουδήσω κιόλας και θα περάσω ωραία. Ναι. Να δείξω δύο συγχορδίες. Να βάλει ο άλλος τα δάχτυλά του. Θα μου ζητήσει μετά μια τρίτη συγχορδία. Θα μου ζητήσει ένα άλλο τραγούδι. Και εκεί, τι θα του πω, δεν μπορείς. Αυτό το πρόβλημα έχω σαν δάσκαλος εγώ. Και τονίζω ότι ένας μαθητής θα πρέπει να ξεκινήσει με σωστές βάσεις για να οδηγηθεί εκεί που θέλει, εκεί που πρέπει. Είναι σαν να πας σε μια δασκάλα γλυκών και να της πεις: ξέρεις κάτι, μάθε μου πέντε κουβέντες να μιλάω. Και εντάξει, μόνο τώρα με γραμματικές ασχολούμαστε. Τι θα σου πει. Να μάθεις ποτέ αγγλικά. Να μάθεις ποτέ. Είναι με οποιαδήποτε γλώσσα. Έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι αγοράζουμε το όργανο με βάση το επίπεδο που είμαστε, με βάση τη γνώση που έχουμε και με βάση τους στόχους που έχουμε. Εκτός βέβαια αν είστε συλλέκτες και θέλετε να αγοράσετε όλες τις κιθάρες, να τις βλέπετε και να τις έχετε εκεί να τις κοιτάτε. Να εκεί πια δεν μπορώ να πω τίποτα. Λοιπόν, πάμε να σοβαρευτούμε λίγο και να εξηγήσουμε το βασικότερο και το πιο σημαντικό πράγμα στη χρήση της κιθάρας, που είναι η θέση, η στάση. Θα δείξουμε πρώτα την κλασική κιθάρα πώς κρατάμε. Είτε παίζουμε κλασική, δηλαδή solo κιθάρα, είτε παίζουμε συγχορδίες. Η κλασική κιθάρα τοποθετείται στο αριστερό πόδι, όπου πριν τη βάλουμε στο αριστερό πόδι μας, έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει αυτό το εξάρτημα, το οποίο ονομάζεται υποπόδιο. Θα το προμηθευτείτε σε οποιοδήποτε μαγαζί με μουσικά οργάνα.
Θα τοποθετούμε λοιπόν κάτω από το πόδι μας. Μας υψώνει κατά κάποιο τρόπο, ανάλογα το ύψος του καθενός, το αριστερό πόδι. Και εδώ που γίνεται η κούρμπα, όπως λέμε, της κιθάρας, την βάζουμε κάθετα επάνω στο πόδι μας, ώστε να έρθουν οι χορδές από πάνω να τις κοιτάμε σαν μία ευθεία. Φέρνουμε το αριστερό χέρι περίπου λίγο πριν τον αγκώνα και ο δείκτης με τον μέσο τοποθετείται λίγο πριν την τρύπα. Η κλασική κιθάρα μας βοηθάει πάρα πολύ, είτε θέλουμε να μάθουμε συγχορδίες, είτε θέλουμε να μάθουμε σόλο κομμάτια, είτε κλασικά κομμάτια, είτε οτιδήποτε θέλουμε να μάθουμε πάνω στην κλασική κιθάρα, να στήσουμε το δεξί χέρι της κλασικής κιθάρας, του κλασικού κιθαρίστα όπως λέμε, με τέτοιο τρόπο, ώστε να κάνει τις πλέον ευκίνητες κινήσεις με τους δαχτυλισμούς που θέλουμε να μάθουμε. Εννοώντας βέβαια τα αρπέτζιο στην κιθάρα, θα τα δούμε παρακάτω. Τώρα, επαναλαμβάνω, τα δύο δάχτυλα τα τοποθετούμε λίγο πριν την τρύπα, το ρόδακα εδώ πέρα που έχει η κιθάρα, και τον αντίχειρα στην κορυφή της τρύπας, δημιουργώντας έτσι ένα γάμα. Εδώ, ένα γάμα. Το μικρό δαχτυλάκι θα πρέπει να είναι παράλληλο με τον καβαλάρι. Καβαλάρις είναι το σημείο στο οποίο δένονται οι χορδές. Αυτό το ξύλο λέγεται καβαλάρις. Λοιπόν, το ξαναλέω. Φέρνω το αριστερό, το δεξί χέρι, συγγνώμη, να αγκαλιάσει την κιθάρα, με τέτοιο τρόπο ώστε τα δύο δάχτυλα να βρίσκονται λίγο πριν την τρύπα. Ο αντίχειρας ακουμπάει επάνω στο ξύλο ή επάνω στην έκτη χορδή και έτσι έχουμε τοποθετήσει το δεξί μας χέρι. Το αριστερό χέρι τοποθετείται πάλι με τον αντίχειρα, θα το δείξω στην πίσω μεριά, εδώ, ώστε να ορίζουμε αυτή εδώ την ευθεία. Η συγκεκριμένη κιθάρα, αν μπορεί να δείξει η κάμερα λίγο, εδώ, έχει ένα φάγωμα από την πολλή χρήση, γιατί την έχω 30 χρόνια στα χέρια μου. Λοιπόν, αλλά η χρήση που έχει δείχνει ότι ο αντίχειρας κινείται σε αυτή εδώ την ευθεία. Από το παίξιμο, γιατί η πρώτη θέση που θα βάλετε θα δείτε ότι ο αντίχειρας κάθεται έτσι. Θα πρέπει να πιέζετε τον αντίχειρα ώστε να σπάσει η τελευταία φάλαγγα, να διπλώσει και να έρθουν τα μπροστινά δάχτυλα να πατήσουν κάθετα λίγο πριν τα τάστα. Ώστε να μην ακουμπάει την από κάτω χορδή το ένα δάχτυλο. Το ξαναδείχνω. Πρώτη θέση δεύτερης χορδής πατάω με κάθετο τρόπο, πιάνοντας ουσιαστικά σαν μέγενη τη θέση αυτή. Όταν έρθει το δεύτερο δάχτυλο, το τοποθετώ πάλι δίπλα, λίγο πριν το τάστο, στην ίδια χορδή, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κάθετα απάνω στην ταστιέρα. Έτσι. Συνοψίζω. Το αριστερό χέρι, προσέχω να έχω ευθεία καρπό, πάντα ευθεία καρπό, ποτέ έτσι, διότι είναι σαν να κλείνω ένα σωλήνα και φανταστείτε πόσο εύκολα μπορεί να περάσει το νερό, έτσι. Προσπαθώ λοιπόν να έχω ίσια τον καρπό μου και εδώ δεξιά το γάμα στον αντίχειρα με τα δύο δάχτυλα. Στην αρχή θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε το δείκτη και το μέσο στο δεξί χέρι και μετά θα προσθέσουμε τον αντίχειρα και θα το συνδυάσουμε με τα άλλα δάχτυλα. Στο αριστερό χέρι μπορούμε να ξεκινήσουμε από την αρχή να χρησιμοποιούμε τα 3-4 δάχτυλα σε κάποιες ασκήσεις που θα σας δείξω παρακάτω, προσέχοντας πάντα το πώς κρατάμε την κάθε νότα. Πάντα. Ο αντίχειρας απέναντι από τα δάχτυλα. Όταν χρησιμοποιούμε τα πολλά δάχτυλα, και τα 4 δάχτυλα δηλαδή, μετατοπίζεται ελαφρά και έρχεται προς τα μέσα, ώστε πάντα να έχουμε τη μέγιστη δύναμη σαν να κλείνει μια μέγενη, όπως λέμε. Δηλαδή σαν να κλείνει ένας γάτζος που θα κρατήσει τα δάχτυλα και θα δημιουργήσει τη μέγιστη δύναμη. Αυτά όσον αφορά τη θέση της κλασικής κιθάρας. Τώρα, όπως σας είπα, υπάρχουν και κιθάρες άλλες, ηλεκτροκλασικές, ηλεκτροακουστικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
όλες αυτές οι κιθάρες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως acoustic guitar, δηλαδή με συνοδευτικό τρόπο, αλλάζουμε τη θέση και τοποθετούμε το υποπόδιο στο δεξί πόδι πια. Σηκωθεί απάνω. Συγγνώμη, έκλεισε. Ας την ανοίξουμε. Γιατί έκλεισε. Εγώ το βάζω στη δεύτερη θέση, εσείς μπορείτε να το βάλετε σε όποια σας βολεύει. Λοιπόν, τοποθετούμε το δεξί πόδι επάνω στο υποπόδιο και την κούρμα αυτή τη φορά στο δεξί πόδι. Πάλι κάθετα πρέπει να είναι οι χορδές. Κοιτώντας τις από πάνω. Το χέρι, όπως βλέπετε, το δεξί ήρθε πιο, πολύ πιο ψηλά τώρα. Αλλά αυτή τη φορά δεν χρησιμοποιούμε τα δάχτυλά μας. Γιατί παίζουμε ακούστικη κιτάρα, παίζουμε συνοδείες. Οπότε χρησιμοποιούμε αυτό το πραγματάκι εδώ, το οποίο ονομάζεται πένα. Για να πιάσουμε σωστά την πένα, κάνουμε το εξής. Απλώνουμε τα τέσσερα δάχτυλα, τα κλείνουμε προς τα μέσα, έχοντας ίσια τον καρπό, τοποθετούμε την πένα εδώ και τη σφίγγουμε με τον αντίχειρα. Εδώ λειτουργεί έτσι η πένα, πάνω κάτω. Και δίνουμε δόνηση στην κάθε χορδή. Είτε μπορείτε να στηρίζετε με το τέταρτο δάχτυλο, δηλαδή με το μικρό δάχτυλάκι σας, για να έχετε σταθερά σημεία και να μάθετε. Στην αρχή μπορείτε να κοιτάτε το δεξί χέρι και σιγά σιγά να αποκτήσετε την αίσθηση του χώρου και να πείτε το πώς θα κάνετε. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο τοποθετούμε και την ακουστική κιθάρα, δηλαδή. Χρησιμοποιείτε τις ονομασίες που χρησιμοποιεί η αγορά. Ακουστική κιθάρα είναι με σειρμάτινες χορδές, κλασική κιθάρα είναι με πλαστικές χορδές. Ηλεκτροκλασική με σύστημα ενισχυτή, ηλεκτροακουστική με σύστημα ενισχυτή. Και ηλεκτρική, βέβαια, η οποία είναι πολύ μικρότερη, θα έχετε δει σίγουρα ηλεκτρικές κιθάρες, οι οποίες τοποθετούνται πάλι με τον ίδιο τρόπο. Και έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Ακριβώς την ίδια τοποθέτηση δαχτύλων. Ακριβώς τον ίδιο τρόπο δόνησης των χορδών. Στο σημείο αυτό μπορεί κάποιος, αφού κάνει practice όλο αυτό σε ένα καθρέφτη, ώστε να βλέπει τον εαυτό του και να πάρει τη σωστή θέση ανάλογα το τι κιθάρα έχει στα χέρια του, να μπει στην πρώτη άσκηση. Δηλαδή στην πρώτη προσπάθεια να παράγει ήχο με την κιθάρα. Θα ξεκινήσουμε με την κλασική κιθάρα, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε και δεξί χέρι και αριστερό χέρι. Η πένα για μένα προσωπικά είναι το τελευταίο στάδιο, αφού πρώτα μάθουμε να τοποθετούμε σωστά το αριστερό μας χέρι. Και ο λόγος είναι γιατί οι συγχορδίες που μπορεί κάποιος να έχει ως στόχο να μάθει, θα πρέπει να του δώσουν αρκετή δύναμη, αρκετή σωματική, αρκετή ευχέρεια στα δάχτυλα του αριστερού χεριού, ώστε να μπορέσει να τις πατήσει καθαρά. Προσέξτε λίγο μια συγχορδία, η οποία είναι πάνω στα χέρια του. Είναι κολός ο ήχος, είναι βρώμικος, όπως λέμε ο ήχος. Αυτή είναι μια πολύ κλασική συγχορδία, η Fa Maggiore, όπως ονομάζεται. Και αν δεν έχεις τοποθετήσει σωστά το χέρι σου, απλά δεν θα μπορεί να την παίξεις. Δεν θα πηγαίνει το χέρι σου πάνω. Και θα λες, μα τι φταίει, γιατί δεν μπορώ. Προσπαθώ, πονάω. Και όμως δεν θα μπορείς. Για να φτάσεις στο σημείο να παίξεις Fa Maggiore, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί άλλες συγχορδίες, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί άλλες ασκήσεις στα δάχτυλα, να έχουν ενδυναμωθεί τα δάχτυλα και να μπορείς βέβαια να φτάσεις στο σημείο να παίξεις αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω από την αρχή, ξεκινήστε κλασική κιθάρα, τεχνική κλασική κιθάρα. Και προχωράτε σε ακόρντα, αν δεν σας ενδιαφέρει, σε συγχορδίες, σε τραγούδια, σε ό,τι άλλο θέλετε να κάνετε, σε ροκ, ξυλεκτική, σε ό,τι άλλο θέλετε να κάνετε. Βάλτε όμως πρώτα τις βάσεις της κλασικής κιθάρας στα δάχτυλά σας, ώστε να αποτρέψετε τον πολύ κόπο για να κάνετε αυτό που θέλετε. Γλιτώνετε κόπο και χρόνο. Αυτή είναι η άποψή μου. Και το έχω δει στην πράξη, ότι όσα παιδιά ξεκίνησαν από βάσεις κλασικής κιθάρας, πάρα πολύ γρήγορα εξελίχθηκαν
σε αυτό που ήθελα να κάνω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα, στο δεύτερο.